όλη η δουλειά του κόμματός μας, η προπαγάνδα, η ζήμωση και η οργάνωση, αποβλέπει στο δυνάμωμα και στο πλάτεμα των δεσμών μας με τη μάζα. Η εργατική τάξη σπρώχνεται ενστικτόδικα προς την ανοιχτή επαναστατική δράση και εμείς πρέπει να ξέρουμε να βάλουμε σωστά τα καθήκοντα αυτής της δράσης. Πρέπει να δουλέψουμε ακόμα πάρα πολύ για να διαπαιδαγωγήσουμε και να οργανώσουμε την εργατική τάξη. Πού πρέπει όμως να βρίσκεται το κύριο πολιτικό κέντρο του βάρους, στα επαγγελματικά συνδικάτα και στους νόμιμους συλλόγους ή στην ένοπλη εξέγερση, στο έργο της δημιουργίας επαναστατικού στρατού και επαναστατικής κυβέρνησης? Η έκβαση της επανάστασης εξαρτάται από το αν η εργατική τάξη θα παίξει το ρόλο βοηθού της αστικής τάξης, ρόλο ισχυρό για τη δύναμη της πίεσής του πάνω στην απολυταρχία, μα πολιτικά ανίσχυρο, ή το ρόλο του ηγέτη της λαϊκής επανάστασης. Οι συνειδητοί εκπρόσωποι της αστικής τάξης το νιώθουν αυτό θαυμάσια. Ακριβώς γι' αυτό η Οσβομποσδένιγε εξυμνεί την ακυμοφική κατεύθυνση, τον οικονομισμό στη σοσιαλδημοκρατία που τώρα προωθεί στην πρώτη γραμμή τα επαγγελματικά συνδικάτα και τους νόμιμους συλλόγους. Και γι' αυτό ακριβώς ο κύριος Στρούβε χαιρετίζει στο φύλλο 72 της Οσβομποσδένιγε τις τάσεις αρχών του Ακίμοφ μέσα στη νέα ίσκρα. Γι' αυτό ακριβώς ρίχνεται πάνω στη μισητή επαναστατική στενότητα των αποφάσεων του Τρίτου Συνεδρίου του Ρωσικού Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματος. Ποιος είναι λοιπόν ο Βλαντιμίρ Πέτροβιτς Μάχνοβετς, γνωστός και ως Ακίμοβε? Γεννήθηκε το 1870 και πέθανε το 1921. Ένας από τους αρχηγούς του οικονομισμού. Η οπορτουνιστική αυτή τάση εκδηλώθηκε μέσα στους κόλπους της ρωσικής σοσιαλδημοκρατίας στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα κατά τους οικονομιστές. Το κύριο καθήκον των σοσιαλδημοκρατών έπρεπε να είναι η οργάνωση της οικονομικής πάλης των εργατών για τα καθημερινά τους ζητήματα. Οι οικονομιστές υποστήριζαν ότι ο πολιτικός αγώνας ήταν καθήκον της φιλελεύθερης αστικής τάξης. Μάλιστα.